www.ramonstimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Κοιτάξτε, εμάς παγία τακτική μας, όπως ξέρετε, και η Εκκλησία αυτή την ημέρα της Κυριακής την έχει αφιερώσει στον Κύριο, γι' αυτό λέγεται και Κυριακή. Είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στο Θεό, άσχετα αν εμείς τα τελευταία χρόνια είναι σε αυτά, συνδέεται με αυτά το οποίο είπαμε προηγουμένως. Ξεχάσαμε τον Θεό και τον θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκες, δυσκολίες, αδικησότητες, θλίψεις, δοκιμασίες, αρρώστιες. Η Κυριακή λοιπόν είναι αφιερωμένη στο Θεό γιατί ο καθένας θα έπρεπε να πηγαίνει στην Εκκλησία, να είναι μια μέρα συγκέντρωσης της οικογένειάς του. Θα μπορούσε να είναι μια μέρα, ίσως όπως τη χαρακτηρίζουμε εμείς ως Εκκλησία, αγιότητος και πνευματικής έτσι, συνοχής της οικογένειας. Δυστυχώς αυτό όλο το καταργήσαμε. Και γι' αυτό και εμένα ότι πρέπει η Κυριακή να μην καταργηθεί, όχι για άλλο λόγο. Ακούω πολλά και διάφορα και άλλες αιτιολογίες για τα εργασιακά, για τα υπόλοιπα. Εμείς δεν θα σταματήσουμε σε αυτά και που τα αναγνωρίζω και αυτό ότι υπάρχουν για τους ανθρώπους, αλλά πιστεύω ότι εμείς πρέπει να μείνουμε όπως και στην Ευρώπη και παντού. Η Κυριακή είναι η μέρα αργίας. Αν θέλουμε να είμαστε με την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, η Κυριακή είναι η μέρα αργίας. Πώς όλα τα άλλα θρησκεύματα έχουν το Σάββατο, έχουν την Παρασκευή, εμείς δηλαδή πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Και βέβαια δεν συμφωνώ και με την παγκοσμιοποίηση, της οποίας είναι αποτέλεσμα και η κατάργηση ίσως της Κυριακής. Και ως εκ τούτου η Εκκλησία είναι αυστηρά τοποθετημένη στην αργία της Κυριακής. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.